Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου και αμέσως τώρα ξεκινάει η κεντρική σας ενημέρωση από την τηλεόραση του Λεπάντο. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Νεκρός στη μεγάλη φωτιά στην Ανδρίτσενα Ηλίας. Μαύρη στην εργασία η Δυτική Ελλάδα. Υψηλά επίπεδα φόρου διαφυγής και ανεργίας. Ξεκινούν από 14 ετών χωρίς προφυλάξεις στην σεξουαλική επαφή οι νέοι και οι νέες στη Δυτική Ελλάδα. Νέα παράταση στην προθεσμία υποβολής δηλώσεων στο κτηματολόγιο. Ξεκινούμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με μια έκτακτη είδηση. Η επιχειρηματίας από την Πάτρα συνελήφθη καθώς κατά τη διάρκεια ελέγχου που έγινε σε δρομολόγιο εκτός πόλεως στην ταλίκα ιδιοκτησίας του εντοπίστηκε ποσότητα ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο έλεγχος στο όχημα έγινε από τις θελωνιακές αρχές. Ο επιχειρηματίας συνελήφθη ως ιδιοκτήτης της ταλίκας, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στον ανακριτή. Μετά την απολογία του, δεν υπήρξε συμφωνία για το εάν θα προφυλακιστεί ή όχι, με αποτέλεσμα μέχρι να αποφασίσει το αρμόδιο συμβούλιο να διαταχθεί ο κατοίκων περιορισμός του στην Πάτρα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν περισσότερα από 120 κιλά καθαρής κοκαίνης σε μεγάλα κοντέινερς που έφτασαν σε λιμάνι. Γιάννη, καλησπέρα. Γιάννη Γεωργόπουλου, καλησπέρα. Ναι. Πού εντοπίστηκε το φορτίο στο λιμάνι? Λοιπόν, καταρχήν να τονίσουμε ότι στο πρώτο σχέδιο της είδησης είναι λογικό από τη στιγμή που δεν έχει ξεκαθαριστεί κατά πόσο ο ιδιοκτήτης της ταλίκας, πατρινός επιχειρηματίας, ήταν γνώστης του φορτίου του πραγματικού, να υπάρχει η διάσταση απόψεων του εισαγγελέα ανακριτή, μέχρι να υπάρξει η σχετική απόφαση για την τελική έκβαση της κρίσης, θα έχουμε τον επιχειρηματία σε περιορισμό κατοίκων. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη, από νωρίς το απόγευμα, μεγάλη επιχείρηση του ΣΔΟΕ και της ελληνικής αστυνομίας, στο λιμάνι του Πειραιά. Εκεί όπου αξιοποιώντας το ΣΔΟΕ και η ελληνική αστυνομία πληροφορίες, εντοπίστηκαν 100 περίπου κοντέινερς, στα οποία οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο ότι βρίσκονται 120 κιλά κοκαίνης. Η χώρα από την οποία έχουν έρθει στο λιμάνι του Πειραιά τα κοντέινερς είναι το Εκουαδόρ. Οι νεότερες πληροφορίες κάνουν λόγο για εκτιμήσεις των λιμενικών, σύμφωνα με τις οποίες το συνολικό ποσό της κοκαίνης, η συνολική ποσότητα που ενδεχομένως θα βρεθεί, αγγίζει τα 500 κιλά. Να σου πω, είπες στην αρχή της είδησης, βάζοντας αστερίσκο, ότι μπορεί να μην ξέρει στην ουσία ο οδηγός και ιδιοκτήτης της ταλίκας ότι του είχαν φορτώσει την κοκαίνη μέσα στα κοντέινερ. Η εκτίμηση είναι αυτή, βεβαίως. Ναι. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Ναι, εάν παραδείγματος χάρη το διαβιβαστικό για φορτίο είναι ένα συγκεκριμένο είδος, το αν και κατά πόσο είναι αυτό το είδος μέσα στα κυβότια, στα κουτιά ή είναι κάτι άλλο, είναι μια παράμετρο στην οποία μπορεί τουλάχιστον να επικαλεστεί ο επιχειρηματίας ως άλοθη. Ναι. Ότι δεν είδα γνώστης ποιος και πότε και πού αλλάχθηκε το φορτίο. Σωστά. Κατά τα άλλα, να επισημάνουμε ότι η υπόθεση αυτή με τα κοντέινερ στον Πειραιά, που ενδεχομένως συνδέεται με την ταλίκα του πατρινού επιχειρηματία, θεωρείται ότι είναι προέκταση της υπόθεσης με επίσης μεγάλες ποσότητες κοκαίνης που εντοπίστηκαν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης στις αρχές Σεπτεμβρίου. Ενώ υπάρχει και άλλη αναφορά, σύμφωνα με την οποία από τον Αύγουστο στο λιμάνι του Πειραιά είχε εντοπιστεί η εισαγωγή ποσότητας ναρκωτικών επίσης πάλι από το Εκουαδόρ, στοιχείο το οποίο αξιοποιήθηκε κατάλληλα. Η εκτίμηση τόσο της ελληνικής αστυνομίας όσο και των ανδρών του ΣΔΟΕ είναι ότι το καρτέλο ναρκωτικών από το Εκουαδόρ έχει βάλει για τα καλά πόδι στη χώρα μας και ενδεχομένως να φτάνουν τα μποκάμια μέχρι και την Πάτρα, την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα ή από εδώ στα νησιά του Ιωνίου. Μάλιστα. Θα έχουμε οπωσδήποτε νεότερες πληροφορίες στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, ενώ κατά τη διάρκεια του δελτίου μας, εάν έχουμε νεότερη ενημέρωση, θα μεταδώσουμε την είδηση στους τηλεθεατές. Τραγωδία σήμερα το μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στην Καλυθέα Ηλίας, κοντά στην Ανδρίτσενα. 57χρονος έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να περιορίσει τη φωτιά που απειλούσε το σπίτι του. Διεκομίστη με αγροτικό όχημα στο κέντρο υγείας Κρεσταίνων, με αναπνευστικό πρόβλημα λόγω των αναθυμιάσεων, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Περισσότερο φως στα αίτια του θανάτου θα ρίξει νεκροψία που θα γίνει στο νοσοκομείο του Ρίου. Η φωτιά που ξέσπασε περίπου στη μία το μεσημέρι απείλησε το χωριό της Καλυθέας και οι φλόγες έγλειψαν κυριολεκτικά τις αυλές των σπιτιών. Επιχείρησαν και εναέρια μέσα εκτός από τους δεκάδες πυροσβέστες και πλέον η φωτιά είναι υπό έλεγχο. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα.
Μαύρη εργασία, φοροδιαφυγή και υψηλή ανεργία συνθέτουν το εκρηκτικό μείγμα στη Δυτική Ελλάδα. Στο υποδιαβούλευση όμως σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης θα επιχειρηθεί η μείωση της αδήλωτης εργασίας με ποινές μεταξύ άλλων για τους εργοδότες. Στις πρώτες θέσεις παραβατικότητας με υψηλά ποσοστά βρίσκεται η Δυτική Ελλάδα στη μαύρη εργασία με 6,4% σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία του ΣΕΠΕ και το Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης του ΕΦΚΑ Δυτικής Ελλάδας, Λευκάδας, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου που συστάθηκε προεξαμήνου έχει εντατικοποιήσει τους ελέγχους για την προστασία των εργαζομένων που με πρόσχημα την ανεργία είναι έρμεος στις ορέξεις των εργοδοτών. Η μαύρη και ανασφάλιστη εργασία οργιάζει, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι υποστελεχωμένοι και εδώ είναι και η ευθύνη της πολιτείας να στελεχώσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς έτσι ώστε οι επιθεωρητές εργασίας, οι επιθεωρητές των κλιμακίων του ΕΦΚΑ και οποιοδήποτε αρμόδιος για την πάταξη αυτού του φαινομένου φορέας να στελεχωθεί με το κατάλληλο προσωπικό, να είναι εξειδικευμένο προσωπικό, να έχει και τα εργαλεία στα χέρια του έτσι ώστε να μπορεί να διεξάγει τους ελέγχους όπως πρέπει και να εξαλειφθεί ή να μειωθεί το συγκεκριμένο φαινόμενο. Υπάρχει και υποδηλωμένη απασχόληση ή υποαμοιβόμενη απασχόληση, όπου πάρα πολλοί συναδελφοί μας προσλαμβάνονται με μερική απασχόληση. Στην πραγματικότητα όμως δουλεύουν εξαντλητικά ωράρια, τα οποία φτάνουν από 8 έως 12 ώρες και δεν αμείβονται για την πρόσθετη απασχόληση την οποία παρέχουν. Στο υποδιαβούλευση σχέδιο νόμου της νέας ηγεσίας του Υπουργείου περιλαμβάνονται σειρά προστατευτικών διατάξεων για τους εργαζόμενους με στόχο την πάταξη της ανασφάλισης εργασίας και τον περιορισμό του φαινομένου της υποδηλωμένης εργασίας. Έτσι θα θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας η καθυστέρηση καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών για διάστημα πέραν των 2 μηνών από τον εργοδότη, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης. Υπάρχουν πάρα πολλοί εργοδότες οι οποίοι είτε κατά ανάγκη, αλλά είτε και με σύστημα και μεθόδευση, εκμεταλλεύονται τους εργαζόμενους, εκμεταλλεύονται τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι έξω από κάθε πόρτα επιχείρησης περιμένει αυτό το οποίο εμείς ονομάζουμε στα συνδικάτα ο προλεταριακός στρατός των ανέργων, όπου η ανεργία είναι μία πίεση προς την υφιστάμενη εργασία και κάθε εργαζόμενος είτε φοβάται, είτε σκέφτεται 2 και 3 φορές πριν κάνει την οποιαδήποτε καταγγελία. Εμείς πρέπει να στείλουμε και ένα μήνυμα μέσα από την τηλεόραση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να φοβάται, πρέπει να απευθύνονται στα σωματεία τους. Στα σωματεία γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά, ειδικά την περίοδο της κρίσης, και έχουμε τον τρόπο να προστατεύουμε και την ανωνυμία του καταγγέλλοντος. Στην περίπτωση μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης, αν παρασχεθεί εργασία πέραν της συμφωνημένης, ο μερικός απασχολούμενος δικαιούται αντίστοιχη αμοιβή με προσάυξηση 12% επί της συμφωνηθής αμοιβής για κάθε επιπλέον ώρα εργασίας που θα παράσχει. Αλλαγές προωθούνται και όσον αφορά στις κυρώσεις για την αδήλωτη εργασία. Το πρόστιμο παραμένει στις 1500 για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο, αλλάζουν όμως οι εκπτώσεις. Δηλαδή, το πρόστιμο περιορίζεται στις 2.000 ευρώ υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης θα προσλάβει τον εργαζόμενο με πλήρη εργασία για τουλάχιστον 12 μήνες. Παράλληλα, δημιουργείται μαύρη λίστα στο σύστημα Εργάνη με επιχειρήσεις και εργοδότες που έχουν εντοπιστεί με αδήλωτους εργαζόμενους. Θα αποκλείονται από ευμενείς φορολογικές και ανασφάλιστες ρυθμίσεις. Επίσης, θα πρέπει να κατοχυρώνονται υποχρεωτικά στο σύστημα Εργάνη οι συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών που αφορούν απασχολούμενους με αυτή τη μορφή απασχόλησης έως 2 εργοδότες, καθώς και οι απασχολούμενοι με εργόσιμο. Γιάννη, η μαύρη εργασία, η μη έκδοση αποδείξεων και γενικότερα ό,τι μπορούσαν να κάνουν οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα και στη χώρα το έκαναν προκειμένου να διασωθούν. Ανασφάλιστοι εργαζόμενοι και όλα τα συναφή. Είναι ένα δύσκολο οικονομικό κλίμα σε όλη τη χώρα. Άνθησε η μαύρη εργασία στα χρόνια της κρίσης. Ωστόσο, στη Δυτική Ελλάδα νομίζω όλο αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ, δηλαδή μαύρη ανασφάλιστη εργασία λόγω άσχημων οικονομικών, μη έκδοση αποδείξεων για να διασωθούν, αύξηση της ανεργίας, χαμηλό κατακεφαλήν ΑΕΠ, νομίζω ότι μας κατατάσσουν δυστυχώς στις πρωταθλήτριες περιφέρειες της χώρας σε ανητική τροχιά σε όλα. Καλά, είναι πολύ μπερδεμένα όλα αυτά. Ναι. Πολλά μάλιστα από αυτά, το ένα πέφτει πάνω στο άλλο και αντιφάσκουν. Ναι. Γιατί δεν μπορεί να επικαλείσαι το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, την κρίση και την ίδια ώρα να συνεχίζει να φοροδιαφεύγεις, γνωρίζοντας ότι η δική σου φοροδιαφυγή, όταν πολλαπλασιάζεται, είναι ο παράγοντας που επιτείνει την περίοδο της κρίσης. Και τι θα κάνει όμως, αν δεν μπορεί να επιβιώσει, τώρα, το τι δεν θα κάνει, κόψει απόδειξη, Αλέξανδρε, αν δεν μειωθεί η ασφαλιστική φορέα, θα φτάσει να εργαζόμενο. Αγνοούμε την ιστορία. Όσοι το λένε αυτό, από τους επιχειρηματίες, επαγγελματίες, αγνοούμε την ιστορία. Γιατί ένας από τους βασικούς παράγοντες που οδήγησε τη χώρα στα μνημόνια και την κρίση ήταν η φοροδιαφυγή, ήταν ο εύκολος τρόπος κέρδους, ήταν η αδήλωτη εργασία, ήταν οτιδήποτε μπορούσε να οδηγεί
κάτω από το σεντούκι και μετά το σεντούκι στο εξωτερικό τα χρήματα της χώρας. Άρα να κλείσει το καταστήμα. Λοιπόν, δεν είναι η ιστορία αυτή να κλείσει. Δεν συμφωνώ σε αυτό. Προφανώς δεν συμφωνώ. Λοιπόν, είναι αυτό. Να τηρούνται οι νόμοι. Ναι, αυτό το άλλο. Αλλά τι να κάνει όμως. Από την άλλη, σου λέει ο επιχειρηματίας, αν δεν το έκανε αυτό, δεν θα έκανε ούτε το εργαζόμενο που δίνω χρήματα. Το άρα να κλείσει είναι αυθαίρετο. Και η κουβέντα μας δεν είναι το αν έχει λεφτά να δώσει τον εργαζόμενο. Γιατί μιλάμε για την αδίλωτη εργασία. Η μαύρη εργασία, η αδίλωτη εργασία θα είχε αντιμετωπιστεί αν ήταν θέμα νομοσχεδίων. Γιατί το ρεπορτάζ γίνεται με αφορμή την έλευση του νέου νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση και της αδίλωτης εργασίας στο πλαίσιο του νομοσχεδίου για την ανάπτυξη. Λοιπόν, η αδίλωτη εργασία, εάν ήταν θέμα νομοσχεδίων, θα είχε αντιμετωπιστεί. Είναι θέμα ενδεικτικών μηχανισμών, είναι παιδείας, είναι θέμα φορολογικής συνείδησης, είναι θέμα συνείδησης ενός πολίτη μιας χώρας που την αγαπάει, την νοιάζεται και θέλει να υπάρχει και αύριο για τα παιδιά του. Διότι οι πολιτικές της εσχροκέρδειας και της φοροδιαφυγής είναι οι πολιτικές που έχουν υποθηκεύσει το μέλλον του παιδιού, αυτού που επικαλούμενος το ότι δεν βγαίνω και γι' αυτό κλέβω, οδήγησε τα πράγματα εκεί. Είναι και πολιτικό άρα το θέμα. Μετακυλίεται στο παιδί του. Δεν υπάρχει κάτι που να μην είναι πολιτικό. Είναι και πολιτικό το θέμα. Δεν υπάρχει κάτι που να μην είναι πολιτικό. Και περιφερειακό, λοιπόν, ως προς την προσέλκυση επενδύσεων για δημιουργία θέσεων εργασίας, ικανοποιητικών θέσεων εργασίας και με κανονική αμοιβή προφανώς. Αν θέλεις να φτάσουμε στο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, πολύ ευχαρίστως. Αλλά το ρεπορτάζ πραγματεύεται άλλο πράγμα. Πραγματεύεται τη μαύρη εργασία. Η σύνδεση με την ανάπτυξη της χώρας της μαύρης εργασίας είναι μια άλλη ιστορία. Γιατί για να μπορέσει να υπάρχει ανάπτυξη, θα πρέπει να υπάρχει αναπτυξιακό περιβάλλον. Σωστό. Θα πρέπει να υπάρχει σωστή οικονομία, θα πρέπει να υπάρχει μόνιμη φορολογική βάση, θα πρέπει να υπάρχουν πάρα πολλά. Εάν θέλουμε να κάνουμε ανάλυση των οικονομικών πεπλασμένων κυβερνήσεων και κυβερνήσεων, πολύ ευχαρίστω. Ναι. Και ξέρετε ποια είναι η αντίφαση. Ότι την ίδια ώρα που διαρριγνύουμε τα ημάτια μας γιατί η ανεργία στη Δυτική Ελλάδα ανεβαίνει συνεχώς, την ίδια ώρα έχουμε και αύξηση της αδίλωτης εργασίας. Άρα η πραγματική ανεργία δεν είναι αυτή, είναι μικρότερη. Γιατί η εργασία. Όχι, είναι μικρότερη. Γιατί κάποιος που δουλεύει αδίλωτος φαίνεται σαν άνεργος. Ναι. Προφανώς μιλάμε πάνω σε μια εικονική πραγματικότητα. Όπως και να έχουν τα πράγματα. Είναι μεγάλη ιστορία της ανάπτυξης. Όμως μην επικαλείται κανένας ότι δεν βγαίνω, γι' αυτό κλέβω. Γιατί με την ίδια λογική κάποιος μπορεί να επικαλεστεί πεινάω, γι' αυτό κλέβω. Με την ίδια λογική μπορεί να επικαλεστεί κάποιος δεν έχω δουλειά, γι' αυτό παίρνω ένα όπλο και μπουκάρω και κλέβω. Δεν είναι λογική του γίνομαι κλέφτης για να μην πεινάσω. Συνεχίζουμε με την υπόλοιπη θεματολογία μας από την Δυτική Ελλάδα. Ερωτική επαφή από την ηλικία των 14 ετών και χωρίς προφυλάξεις για την πλειοψηφία των φοιτητών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος που απάντησαν σε σχετική έρευνα, όπως αναλυτικά θα δείτε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Ζουν επικίνδυνα και με τις επιλογές τους φλερτάρουν με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Νέες και νέοι φοιτητές από όλα τα τμήματα του ΤΕΙ της Δυτικής Ελλάδας συμμετείχαν σε έρευνα του Συλλόγου Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος του Κέντρου Υγείας Καλανδρίτσας σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ και τη στήριξη της περιφέρειας. Η πλειοψηφία των 217 νέων που απάντησαν στις ερωτήσεις ξεκίνησε τη σεξουαλική επαφή από την ηλικία των 14 ετών και αγνοεί τους κινδύνους των μεταδιδόμενων νοσημάτων όπως το AIDS, τα κονδυλώματα, τη σύφυλη, τη βλενόρεια. Η πλειοψηφία των ερωτώμενων δεν χρησιμοποιεί προφυλακτικό, βασιζόμενη στην εκτίμηση της καλής υγείας του συντρόφου ή της συντρόφου λόγω της εξωτερικής εικόνας που εμφανίζει. Άλλοι λόγοι για τη μη χρήση προφυλακτικού είναι διότι αυτό θεωρείται περιττό, ντροπή, αποτελεί δείγμα έλλειψης εμπιστοσύνης, χαλάει η διάθεση και περιορίζεται η απόλαυση. Σημειώνουμε τέλος πως σε αρκετά σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα δεν υπάρχουν συμπτώματα, αποπροσανατολίζοντας και δημιουργώντας ψευδή εικόνα υγείας στους ερωτικούς συντρόφους. Προφανώς πρέπει να υπάρχει μάθημα στα σχολεία και είναι πρόταση αυτό και πολλών εκπαιδευτικών. Ακόμη και αν δεν υπάρχει όμως μάθημα στο συγκεκριμένο τομέα, θα πρέπει να γίνονται εκδηλώσεις, ημερίδες στο δημοτικό και στο γυμνάσιο δεν υπάρχει. Υπάρχει σχετικό μάθημα και μάλιστα είχαν προκληθεί και αντιδράσεις. Πλέον υπάρχει. Σεξουαλικής αγωγής. Πλέον δεν υπάρχει. Υπήρχαν, λέω. Υπήρχαν. Κάποιοι είχαν. Και οι μερίδες πρέπει να γίνονται. Και στο σπίτι πρέπει να είναι ενημερωμένα τα παιδιά από το σπίτι και στο σχολείο βέβαια και από τη μικρή ηλικία. Είναι πολλά εκπαιδευτική τηλεόραση, πάρα, πάρα πολλά. Πολλά, πολλά, πολλά. Η ουσία είναι μία όμως. Ότι ένας στους τέσσερις έχει μολυνθεί. Και αυτό δεν απεικονίζει μόνο τον παγκόσμιο γίγνεσθε, αφορά και την Ελλάδα. Η ουσία είναι επίσης εξίσου σημαντική, ότι σε καθημερινή βάση χιλιάδες στην Ελλάδα, 333 εκατομμύρια άτομα συνολικά στον κόσμο προσβάλλονται από σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα. Και το μεγάλο ερώτημα είναι τι κάνουμε.
πέρα από το κατά πόσο είναι όντως αναγκαίο να μπει η προφύλαξη και η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων από τα σεξουαλικά μεταδεδόμενα μαθήματα στα σχολεία, θα πρέπει να έχουμε καταλάβει κάποια στιγμή ότι πρέπει να γίνει συνείδηση προφύλαξη. Και αυτό είναι θέμα παιδείας που ξεκινάει από το κύτταρο που λέγεται οικογένεια, όπως ανέφερες εσύ. Να σημειώσουμε. Ενημέρωση. Πρόληψη. Διαδικασία η οποία θα απομυθοποιήσει το «μα η απόλαυση είναι αλλιώς χωρίς προφύλαξη». Ένας μεγάλος μύθος, ένα μεγάλο ψέμα, λένε οι ειδικοί. Επίσης, προσπάθεια για άμεση ενημέρωση του γιατρού με την υποψία και υπόνοια και μόνο ότι μπορεί να έχουμε κάποιο σεξουαλικά μεταδεδόμενο νόσημα. Άμεση ενημέρωση τη συντρόφου ή του συντρόφου μας από τη στιγμή που θα διαπιστώσουμε κάτι τέτοιο. Μεγαλύτερος κίνδυνος, αυξάνεται αυτός ο κίνδυνος όσο περισσότεροι είναι οι ερωτικοί σύντροφοι που εναλλάσσονται, και επίσης απόφαση για την αντιμετώπιση της υπερβολικής χρήσης αλκοόλ. Θα πει κάποιος, τρελαθήκατε, τι φταίει το αλκοόλ? Η απελευθέρωση των αναστολών μετά από την κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων αλκοόλ οδηγεί στη σεξουαλική πράξη χωρίς μέτρα προφύλαξης. Τώρα, τεράστιο κύριε και κύριοι, είναι το πρόβλημα της διάβρωσης των ακτών στην Αχαΐα και στην Πάτρα, ειδικά στην παραλιακή ζώνη από Μονοδένδρια έως Τσουκαλέικα. Ο περιφερειακός συμπαραστάτης του πολίτη προχώρησε σε νέα παρέμβαση μετά τις επανειλημμένες αναφορές και παράπονα πολιτών. Στη δημοσιότητα επαναφέρει με τη λήξη της θητείας του ο περιφερειακός συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης Γεώργιος Φαλτσέτος το χρόνιο και μέχρι στιγμής άλυτο πρόβλημα της διάβρωσης των ακτών στην παραλαϊκή περιοχή από το Μονοδένδρι μέχρι τα Τσουκαλαϊκά, λίγο πριν ξεκινήσει η χειμερινή περίοδος, με σκοπό, όπως ο ίδιος μετέφερε στην τηλεόραση του Λεπάντο, να κινητοποιηθεί η Δημοτική Αρχή και να ενημερωθεί ώστε να δράσει εγκαίρως η νέα Περιφερειακή Αρχή. Απέστειλε μάλιστα και σχετικό έγγραφο στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, εστιάζοντας στην μελέτη αντιμετώπιση διάβρωσης ακτών Δυτικής Αχαΐας που είχε παρουσιαστεί σε ημερίδα του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, σημειώνοντας: πρέπει να επιθεωρηθεί συστηματικά όλο το θαλάσσιο μέτωπο των προαναφερόμενων περιοχών με στόχο να διαπιστωθούν οι καταστροφές του Αιγιαλού από τις διάφορες επεμβάσεις, κτίσματα, μάνδρες, στη θέα, δρόμοι, ιδιωτών και δήμων. Ακόμα να ληφθούν άμεσα μέτρα αφενός για την αντιμετώπιση των επιγουσών και επικείμενων κινδύνων και αφετέρου για την εξασφάλιση ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στις ακτές, ώστε να αποφευθούν φαινόμενα με τραγικά συμβάντα όπως το Μάτι Αττικής, και τέλος να μελετηθεί συνολικά η λήψη αναγκαίων μέτρων και λύσεων με επιστημονικά κριτήρια και αντιμετώπιση των διαχρονικών και τεράστιων προβλημάτων της διάβρωσης των ακτών. Κλείνοντας, να επισημάνουμε πως η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Τρίτων, χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, προχωρά στην εγκατάσταση μετρολογικών σταθμών και παλιριογράφων σε επιλεγείς θέσεις του νέου λιμένα της Πάτρας και του λιμένα Κυλλήνης. Επίσης, για τα μέσα Οκτωβρίου, προγραμματίζεται η πόντιση στη θαλάσσια περιοχή του νέου λιμένα Πατρών, του πρώτου κυματογράφου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Νέα παράταση δίδεται στην προθεσμία υποβολής δηλώσεων στο κτηματολόγιο και για τους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδος. Παρατάσεις στις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων στο κτηματολόγιο έδωσε με απόφαση του Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ειδικότερα, στη Δυτική Ελλάδα. Στην Αιτωλοακαρνανία δίδεται παράταση υποβολής για τους κατοίκους και της Αλλοδαπής και για το ελληνικό δημόσιο από την 16 Σεπτεμβρίου έως τις 31 Οκτωβρίου. Στην Ηλία από 1 Οκτωβρίου έως 31 Οκτωβρίου και στην Αχαΐα από την 1η του ίδιου μήνα έως τις 29 Νοεμβρίου. Από την προσεχή Δευτέρα ξεκινούν και στη Δυτική Ελλάδα οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων, το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης με επιχορήγηση εργασιών έως και 70%. Ξεκινούν από την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου στην Δυτική Ελλάδα και στα Ιόνια νησιά οι αιτήσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων 2. Στην περιοχή μας, ο μέσος όρος ηλικίας των κατοικιών είναι τα 30 χρόνια, οπότε η αναβάθμισή τους ενεργειακά θεωρείται επιβεβλημένη, ώστε οι διεκτήτες τους να γλιτώσουν σημαντικά ποσά για τις διορθώσεις, να βγουν κερδισμένοι από άποψη κόστους για τη θέρμανσή τους και να κινηθεί η οικοδομική δραστηριότητα που αποτελεί και την κινητήρια δύναμη της αγοράς. Η συνολική δημόσια δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται σε 600,1 εκατομμύρια ευρώ και κατανέμεται αναπεριφέρεια βάσει των αναγκών. Αφορά όλους τους Έλληνες οι οποίοι έχουν ιδιοκτησία ένα κίνητο, δεν αποκλείει ουσιαστικά κανένα με ποια έννοια ότι τους βάζει ακόμα και στο άτοκο δάνειο και τους πλούσιους εντός εισαγωγικών, αλλά ξεκινώντας από τα πολύ χαμηλά βαλάντια
από 10.000 έως 20.000 μπορεί να φτάσει και 70% επιδότησης για να κάνεις πολύ μεγάλες και βασικές αλλαγές στην κατοικία σου. Να αλλάξεις μονώσεις, να φτιάξεις μονώσεις, να επισκευάσεις παράθυρα, να κάνεις αλλαγές στα κουφώματά σου. Στα ενεργειακά κομμάτια που αφορούν οι καυστήρες, να αντικατασταθούν, να βελτιωθούν ενεργειακά, να αλλάξει φωτισμούς. Οτιδήποτε έχει να κάνει δηλαδή με ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων. Ούτως ή άλλως, για να κατεβάσει το φάκελο, η μόνη προϋπόθεση πέραν της νομιμότητας όλου της ιδιοκτησίας, δηλαδή να μην υπάρχουν εκκρεμότητες σχέση με αυθαιρεσίες, πρέπει να έχουν λυθεί 100% οι αυθαιρεσίες, να έχουν τακτοποιηθεί με τον νόμο όπως προβλέπεται τα αυθαίρετα, πρέπει να έχει κάνει το πιστοποιητικό ΠΕΑ, το πιστοποιητικό που αφορά την ενεργειακή κατάσταση του κτηρίου στην οποία βρίσκεσαι. Αυτό είναι η προϋπόθεση. Χωρίς αυτό δεν κατεβαίνει κάτω, γιατί πρέπει να αναβαθμίσει τουλάχιστον μία μονάδα από το ε στο δ ή από το δ στο γ και πάει λέγοντας το κτίριό σου. Στο εξοικονομώ κατοίκων 2 μπορούν να ενταχθούν κύριες κατοικίες όπως μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα. Εξαιρούνται ωστόσο τα ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται ως κατοικίες. Κατά αυτόν τον τρόπο, το ΙΠΕΚΑ έχει διαχωρίσει τις προϋποθέσεις ανακατηγορία κατοικίας. Το μέγιστο βασικό ποσοστό επιχορήγησης επιδοτούμενες εργασίες θα είναι το 60%. Ωστόσο, προβλέπει και αύξηση επιχορήγησης κατά 5% ανάλογα με τα εξαρτώμενα τέκνα, με το μέγιστο ποσό της επιχορήγησης να μπορεί να φτάσει και το 70%. Σε μια κατοικία η οποία χαλάγε εντός εισαγωγικών, μπορούν να χαλούσε ένα χιλιάρικο το χρόνο για θέρμανση από πετρέλαιο, αντικαθιστώντας το καυστήρα με μια αντλία θερμότητας, για παράδειγμα, που είναι πολύ μοντέρνο σύστημα και πάρα πολύ οικονομικό, να φτάσεις να πληρώνεις 200 ευρώ το χρόνο maximum και να έχεις ζέστη όλη την ημέρα, χωρίς να κάνεις διακοπές, χωρίς να σταματάς ποτέ. Οι βασικές κατηγορίες παρεμβάσεων είναι αντικατάσταση κουφωμάτων, εγκατάσταση ή αναβάθμιση θερμομόνωσης, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και ψύξης και αναβάθμιση ζεστού νερού χρήσης και με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ο κτηριακός τομέας έχει υψηλό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας, λόγω του, όπως προαναφέραμε, η πλειοψηφία του κτηριακού αποθέματος έχει κατασκευαστεί πριν το 1980. Με τη θέσπιση του απαραίτητου νομοθετικού πλαισίου και σε συνδυασμό με τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, διαγραφείται μια εντατική πολιτική για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη σταδιακή μετάβαση σε ένα πιο αποδοτικό και φιλικότερο προς το περιβάλλον εθνικό σύστημα ενέργειας. Οι επενδύσεις συμβάλλουν ουσιαστικά στη μείωση των τιμών της ενέργειας και συνεισφέρουν σημαντικά στη διεθνή μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής. Λοιπόν, μετά της αυτοδιοίκησης θα συνεχίσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Καλησπέριζουμε ευθύς αμέσως τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας, επικεφαλής της παράταξης Πάτρα Πρωτεύουσα Ξανά, Γρηγόρη Αλεξόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Αλεξόπουλο. Καλησπέρα σας. Είναι πολλά τα ανοιχτά ζητήματα για την Αχαϊκή Πρωτεύουσα που πρέπει να δούμε και να κουβεντιάσουμε όσο μπορέσουμε στον μικρό τηλεοπτικό χρόνο. Ωστόσο, θα ήθελα να ξεκινήσω, κύριε Αλεξόπουλο, από μία ερώτηση σχετικά με την αντιπολιτευτική σας τακτική. Αν είστε έτοιμος για συνενέσεις και αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα αντιπελετηδικό μπλοκ, αλλά με πολιτικές προεκτάσεις. Σε καμία περίπτωση δεν είναι η πρόθεση δική μου, τουλάχιστον, το να ξεκινήσουμε μια λογική αντί. Είτε αυτό είναι αντιπελετηδικό, είτε αντικομμουνιστικό, είτε αντί οτιδήποτε άλλο. Η λογική μας είναι να έχουμε μια πολιτική παραγωγικής αντιπολίτευσης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα δρόμενα της Πάτρας, να πάει καλύτερα η Πάτρα μας. Να συνδράμουμε όλοι μαζί, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε καλά αποτελέσματα και να πάει η Δημοτική Αρχή και όλοι εμείς που συμμετέχουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να συνδράμουμε έτσι ώστε να έχουμε την Πάτρα μας διαφορετική τα επόμενα 4 χρόνια. Άρα, σε καμία περίπτωση δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε ένα συνασπισμό αντιπελετηδικό. Έχουμε να κάνουμε έναν συνασπισμό ως στόχευση όλου του Δημοτικού Συμβουλίου, προεξάρχοντος του Δημάρχου. Και θα χαρώ ιδιαίτερα εάν ο Δήμαρχος πάρει την πρωτοβουλία να συναντιόμαστε όλοι οι επικεφαλείς των παρατάξεων ανατακτάχρονικά διαστήματα και τώρα στην αρχή να κάνουμε μια προγραμματική σύγκληση. Τα μεγάλα μας ενώνουν. Τα βλέπουμε καθημερινά τα ζητήματα της Πάτρας ποια είναι. Τα βλέπει ο πολίτης. Όλοι μαζί να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, να γίνει καλύτερη η Πάτρα μας. Άρα, σε καμία περίπτωση αντιπελετηδική πολιτική, μόνο επικοδομητική για την Πάτρα μας και τίποτε άλλο. Αιμονικά αντί δεν θα είσαστε. Βέβαια. Αφήστε δε που για να γίνει κανείς αντί και να φτιάξει ένα μπλοκ, χρειάζονται και πολλές άλλες όριμες πολιτικές προϋποθέσεις πέρα από τις διαθέσεις και προθέσεις της παράταξης τριμήρωνος αντιπολίτευσης, που δεν ξέρω αν υπάρχουν. Μάλιστα. Εγώ όμως να σας αντιστρέψω το ερώτημα. Πού θα είσαστε κάθετοι και θα βάλετε κόκκινη γραμμή, σε ποια στοιχήματα της πόλης δεν θα είστε διατεθειμένοι να βάλετε νερό στο κρασί σας, αν μου επιτρέπετε τον όρο, προκειμένου
να μείνει κάτι στην κατεύθυνση που εσείς θεωρείτε ότι είναι σωστή. Ναι, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Κουράστηκα κι εγώ να περιμένω, κουράστηκαν οι πολίτες να περιμένουν σε μείζοντα ζητήματα που αφορούν την Πάτρα. Δεν μπορεί να περιμένουμε άλλο το να λειτουργήσει το φράγμα πύρου παραπύρου και να δώσει νερό στους πολίτες της Πάτρας. Γεμίζει ήδη το φράγμα. Εάν δεν προχωρήσει του χρόνου να δώσει νερό απρόσκοπτα, με απρόσκοπτη λειτουργία στην Πάτρα, στη Δυτική Αχαΐα και στη βιομηχανική περιοχή, θα είναι ένα μεγάλο στοίχημα το οποίο χάνεται και αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Δεν μπορεί να περιμένουμε άλλο το τρένο να έρθει στην πρωτεύουσα της Δυτικής Ελλάδας και να προχωρήσει προς την υπόλοιπη Πελοπόννησο. Αυτό δεν μπορεί... είναι θέμα του Πελοπόννησου. Είναι θέμα όλων μας. Εγώ αντιλαμβάνομαι την πολιτική διαχείριση της Τρίτης Πόλης της Ελλάδας ως μια πολιτική διαχείριση που θα πρέπει να ανάγεται στην διεκδικητικότητα απέναντι στην όποια κυβέρνηση. Και μάλιστα στην όποια κυβέρνηση. Όχι με μια διεκδικητικότητα δεν προσέρχομαι να συζητήσω μαζί σου. Μια διεκδικητικότητα που θα αναφέρει ότι όλοι μας, το είπα και πριν αυτό, πρέπει να πηγαίνουμε όλοι μαζί και όχι μόνο οι παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, μαζί με την περιφέρεια, μαζί με παραγωγικούς φορείς, έτσι ώστε να καταδείξουμε την ανάγκη που έχει αυτή η πόλη. Ξέρετε τι είναι η τρίτη πόλη της Ελλάδας, να μην έχει τα βασικά, νερό, να μην έχει το τρένο, να μην έχει το φυσικό αέριο, να μην έχει ζητήματα μίζωνος. Τα σκουπίδια, ναι. Να μην έχουμε την Πατρών Πύργου που την ξεχνάμε, λες και δεν αφορά την Πάτρα. Η Πατρών Πύργου αφορά στο μέγιστο μέγιστο την Πάτρα. Και αν είναι δυνατόν, όσο πιο σύντομα. Όχι, απάντησα ότι σε αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Σε αυτά θα είμαστε μπροστά, δίπλα στον Δήμαρχο, διεκδικητικά να προχωρήσουμε και να κάνουμε αυτό που απαιτεί ο πολίτης της Πάτρας. Ως προς το φράγμα, συμφωνείτε με την πρόταση του προηγούμενου Υπουργού, την εξετάζει και ο νέος, διαδημοτικός φορέας με τη συμμετοχή της περιφέρειας και του κράτους. Έχω κάνει τοποθέτηση επ' αυτού και αυτή είναι πάγια για μένα η θέση μου. Η αυτοδιοίκηση διαχειρίζεται τα του οίκου της και το νερό το διαχειρίζεται η αυτοδιοίκηση. Ότι πρέπει να έχουμε φθηνότερο νερό από ό,τι έχουμε και σήμερα, φυσικά. Ότι πρέπει γενναία το κράτος να επιχορηγήσει την Πάτρα. Διασφαλίζεται ότι θα είναι με το φορέα πιο φτηνό εάν δεν διασφαλίσει το κράτος κάτι άλλο νωρίτερα. Όχι, ίσα. Γι' αυτό πρέπει να διεκδικήσουμε από το κράτος. Δεν μπορεί να επιδοτεί το νερό της Θεσσαλονίκης, το νερό της Αθήνας και την τρίτη πόλη της Ελλάδας να μην το επιδοτεί. Το λεγόμενο οικονομικό μαξιλαράκι, δηλαδή μπορεί φυσικά, να υπάρξει. Φυσικά. Ο φορέας να είναι διαδημοτικός με τη συμμετοχή της περιφέρειας και του κράτους, αλλά η επιδότηση του φορέα να είναι τόσο γενναία από το κράτος όπως κάνει και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Δεν μπορεί να κάνει στις δύο μεγαλύτερες και να μην κάνει στην τρίτη και να φτάνει το νερό πολύ πιο φθηνό από ό,τι είναι και σήμερα. Μπάτε ξέρετε ότι οι αστικές συγκοινωνίες Αθήνα και Θεσσαλονίκη επιδοτούνται, γι' αυτό είναι και φθηνό το εισιτήριο και εδώ στην Πάτρα εξαιρείται. Αυτά είναι διεκδικήσιμα. Να σας πω κάπου εδώ. Είστε διατεθειμένοι να δεχτείτε μη υπογειοποίηση από τον Καστελόκαπο και μετά, αρκεί το τρένο να φτάσει επιτέλους μέχρι το λιμάνι? Εάν το διακύβευμα μπει ποτέ, ότι το έργο δεν μπορεί να γίνει, είναι φαραωνικό, δεν υπάρχουν οι χρόνοι και οι προθεσμίες ή δεν υπάρχουν τα χρήματα. Θα λέγατε ναι σε ένα τέτοιο σενάριο? Είμαι το λέω πάντα... γιατί ακούγεται αυτή τη όχι, την περίοδο. Όχι, ακούστε. Επαναλαμβάνω. Η πολιτική πρέπει να είναι πολιτική διαχείρισης σε σχέση με την τρίτη πόλη της Ελλάδας. Δεν παίζουμε με αυτά τα ζητήματα. Οφείλει όποιος έχει σκέψεις αναθεώρησης των δεδομένων να έρθει και να τις εκφράσει δημόσια. Και αναφέρομαι στον Υπουργό, τον εκάστοτε και τον Πρωθυπουργό. Δεν μπορεί κάτι το οποίο έχει εξασφαλιστεί με την προηγούμενη κυβέρνηση, την όποια κυβέρνηση, να αναθεωρείται προστοδισμενές. Έχουμε μία συγκεκριμένη δέσμευση ότι το τρένο θα είναι υπόγειο. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να μπαίνουμε σε μία άλλη λογική. Το κράτος ή έχει συνέχεια ή δεν έχει. Όπως και με τον δρόμο Πατρών Πύργου. Το κράτος ή έχει συνέχεια ή δεν έχει. Δηλαδή, κάθε υπουργός θα έρχεται, κάθε κυβέρνηση θα έρχεται και θα αναθεωρεί αυτό που έχει δεσμευτεί η προηγούμενη κυβέρνηση και έχει γίνει μετά από διεκδικήσει αυτή η δέσμευση. Άρα, ναι. Το τρένο υπόγειο, όχι μόνο μέχρι το κέντρο της Πάτρας και στις νότιες συνοικίες της Πάτρας. Δεν γίνεται στον παραγωγικό ιστό της πόλης, στον οικιστικό ιστό της πόλης, να έχουμε τρένο υπέργειο. Ωραία. Ζητήθηκε, διεκδικήθηκε, κατακτήθηκε, δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Ωραία, κατακτήθηκε, προφανώς διεκδικήθηκε, ναι, ωστόσο υπάρχουν ευθύνες και για την προηγούμενη κυβέρνηση. Διότι δεν έχει δημοπρατηθεί από Κανελοπούλο σε Άγιο Διονύσιο, δεν έχουμε οριστικές μελέτες ύψος κόστους από Άγιο Διονύσιο ως νέο λιμάνι Πάτρας, ναι. Για τη νέα που δεν ήταν έτοιμη ακόμη να μας πει και κολυσιεργούμε, και ίσως για την τοπική αυτοδιοίκηση, διότι έχουμε μείνει στη διεκδίκηση χωρίς όμως να ξέρουμε αυτά που προείπα. Εγώ γνωρίζω ότι προηγούμενη... Άρα είναι στον αέρα τώρα. Ναι, εγώ γνωρίζω ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε στενή συνεργασία με το Δήμο της Πάτρας και του είχε καταθέσει τελευταία τις μελέτες και την εξασφάλιση χρηματοδότησης.
Αυτά τα γνωρίζω και μάλιστα εξέφρασε και την ικανοποίησή του ο Δήμαρχος της Πάτρας. Αυτά δεν αναθεωρούνται. Τα έχετε δει? Όχι, όχι, εγώ δεν τα έχω δει. Ο Δήμος δεν ήμουν Δήμαρχος της Πάτρας και ούτε είμαι Δήμαρχος της Πάτρας. Αλλά φαντάζομαι θα έρθει. Ακριβώς. Εκφράζει ικανοποίηση. Αξιόπιστος είναι ο κύριος Πελετίδης. Δεν είναι δυνατόν να τα βγάλα το μυαλό του. Θα τα φέρει και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, φαντάζομαι. Οι όποιες εξασφαλίσεις αφορούν την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, την προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά υπάρχει συνέχεια. Αυτό λέω. Εγώ, όταν έχω ένα δεδομένο, το τρένο φτάνει στο κέντρο της Πάτρας ως υπογειοποιημένο, ο σχεδιασμός, δεν αναθεωρούνται στο ελάχιστο. Θα διεκδικήσω ακόμα παραπάνω να προχωρήσουμε σε υπογειοποίηση και από εκεί και πέρα, και στις νότιες συνοικίες της Πάτρας. Δεν με νοιάζει το διαδικαστικά. Φυσικό αέριο. Φυσικό αέριο πρέπει να έρθει στην Πάτρα. Ότι να έρθει, το κουβεντιάζουμε. Πρέπει, δεν το συζητάμε. 40% να πληρώνει ο πολίτης, ο φτωχός. Δεν το αμφισβητεί κανένας αυτό. Το θέμα είναι πώς θα έρθει. Και πού θα πάει? Με ασφάλεια, ναι. Με ασφάλεια και με χωροθέτηση εκεί που απαιτούν οι κανόνες ασφαλείας. Αλλά ότι πρέπει να έρθει, πρέπει να έρθει. Ξέρετε κάτι, τι κάνουμε ένα μεγάλο λάθος? Η ασφάλεια είναι με το φορτηγά που θα έρθει. Όχι, όχι, δεν είναι. Δεν είναι ασφάλεια. Θα έρθει με αγώ. Αυτά λέω. Θα έρθει με αγώ. Κοιτάξτε, να μην τα ξεχνάμε κάποια πράγματα. Το 2006, όταν σαν πρόεδρος της ΤΕΔ Καχαΐας υποδεχόμουν τον κύριο Σαλαγκούδη, που ήταν υφυπουργός ενέργειας. Επικυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τότε, υπήρχε δέσμευση ότι το νερό θα έρθει, το φυσικό αέριο, με συγχωρείτε, θα έρθει κανονικά με αγωγό από τον Ασπρόπυργο. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή η πόλη συνέχεια αναθεωρεί και αναθεωρεί προσοδισμένες. Το μέγιστο θέλουμε εμείς. Με αγωγό, ακούστε, και είχα ως δήμαρχος τότε. Το λόμπι των Αρκάδων το έστειλε σε μεγάλο. Μαζί σας. Τέτοιο λόμπι θέλουμε να κάνουμε κι εμείς. Ναι. Καταλάβατε. Όταν είπα πρωτοβουλία του Δημάρχου Πατρέων να έχουμε ένα τραπέζι συνεννόησης οι επικεφαλής των παρατάξεων και μαζί με την περιφέρεια, μαζί με τους παραγωγούς του φορείς, να κάνουμε και εμείς το λόμπι μας. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε το λόμπι μας. Πολύ ωραία το είπατε. Είχε δεσμευτεί τότε η κυβέρνηση το φυσικό αέριο να έρθει με αγωγό εδώ και το λόμπι της Αρκαδίας, ανεξαρτήτως χρωμάτων και από την κυβέρνηση και προσκύμενη στο Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, πήγαν όλοι μαζί. Γιατί είπανε, όχι, θα το φέρουμε τον αγωγό από εκεί. Και όντως έγινε από εκεί. Παρόλο που είχαμε δεσμευτεί, τότε ήμουν δήμαρχος Ολενίας και είχα δεσμευτεί ότι θα κάνουμε και ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο για να είναι βιώσιμη η επένδυση. Τόσο ωραία το είχαμε δέσει. Παρ' όλα αυτά δεν έγινε. Και δεν έγινε γιατί δεν υπήρχε συνέχεια στη διεκδίκηση. Αυτό το λάθος εγώ δεν θα το κάνω. Θα συνδράμω παραγωγικά, γι' αυτό το είπα, στο να πάμε ένα βήμα παραπέρα τη διεκδίκηση. Δεν ξαναξεκινάμε από την αρχή και να πούμε. Θα γίνει υπογειοποίηση. Θα γίνει. Είναι δεσμευμένο. Πάμε για παραπέρα. Και άλλη υπογειοποίηση. Θα έρθει το φυσικό αέριο. Θα έρθει. Ένα και θα έρθει με ασφαλή, τρόπο, με ασφαλή τρόπο και ασφαλή χωροθέτηση. Ένα ζήτημα που έχουμε θέσει χρόνια τώρα και συνεχίζουμε να θέτουμε είναι το κυκλοφοριακό. Ωστόσο, είναι δράμα αυτό. Ναι. Ωστόσο, ναι, δεν υπάρχει εξάλληψή του, μείωσή του καν. Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρξει συγκεκριμένο σχέδιο σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, με συγκοινωνιολόγους, βιώσιμο. Κοιτάξτε. Είπατε κάτι πολύ σωστό. Ό,τι κάνεις θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένο και με βάση την επιστημονική γνώση. Δεν γίνεται να έχουμε δύο νέες μεγάλες αρτηρίες που λειτουργούν, την μικρή περιμετρική και την Κανακάρη. Και να μην έχεις ανακούφιση του κυκλοφοριακού. Και να μην έχεις ανακούφιση. Γιατί δεν έχεις κάνει μια επικαιροποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης της πόλης. Θα πρέπει εδώ λοιπόν, και το είχαμε πει και σαν πρόγραμμα του συνδυασμού μας, όταν μας ρωτούσαν αν θα πρέπει να γίνει εν τέλει αντιδρόμηση ή όχι της Κανακάρη, που από τον σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ενταχθεί το έργο προέβλεπε αντιδρόμηση. Παρ' όλα αυτά, φυσικά είναι στα χέρια της πόλης τι θα κάνει, αλλά πρέπει να γίνει τεκμηριωμένα. Να πάμε και να κάνουμε μια νέα κυκλοφοριακή μελέτη με τα νέα δεδομένα και να πάρουμε και αποφάσεις. Όταν λέμε ότι, σαν παράταξη, λέγαμε από πριν, πρέπει να υπάρχει επαναλειτουργία της δημοτικής αστυνομίας. Δεν γίνεται να υπάρχει ασυδοσία σε ένα πλαίσιο και να τα ζητάμε όλα την αστυνομία. Η δημοτική αστυνομία πρέπει να λάβει την ευθύνη που της αναλογεί, εφόσον όμως υπάρχει. Εφόσον υπάρχει. Δεν υπάρχει η δημοτική αστυνομία. Και εδώ λοιπόν είναι θέματα στα οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε με τον Δήμαρχο. Να καθίσουμε κάτω και να πούμε: Δήμαρχε, έχουμε κυκλοφοριακό πρόβλημα. Έχουμε. Γιατί να ζητάμε από την αστυνομία και να μην λάβουμε τα μέτρα μας εμείς ως Δήμος και να έχουμε τη δημοτική μας αστυνομία που θα της καθορίσουμε την πολιτική που θα ακολουθήσει. Πολύ συνενετικό σας βρίσκομαι, τον κύριο Πεδάκη. Θέλω να κάνω. Σε αντίθεση με την προεκλογική ρότα. Κοιτάξτε να δείτε, όταν κάνεις εκλογές προσπαθείς να πείσεις την κοινωνία για το πώς θέλεις να πορευτεί η πόλη σου. Όταν τελειώνουν οι εκλογές έχεις ένα καθήκον να αγαπάς την πόλη σου ή απλώς θέλεις ή είσαι θεσιθήρας ή απλώς θες μια θέση. Είναι το να είσαι παραγωγικός. Εγώ ξεκαθάρισα από την αρχή, δεν θα μπω σε κανένα διάλογο με τον κύριο Πελετίδη σε σχέση με μοίρασμα θέσεων. Αυτό το λέω πριν αλλάξει ο νόμος. Το είχα ξεκαθαρίσει από πριν για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις.
Και για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, γιατί πραγματικά θέλω να είμαι θετικά προσκύμενος καταρχήν στις πρωτοβουλίες θα πάρει η Δημοτική Αρχή, εφόσον προβλέπεται μία συνεννόηση. Είναι στο χέρι του κ. Πελετήρη. Θεωρώ ότι είστε αισιόδοξος ότι θα συζητήσετε και στο επόμενο δημοτικό, αν όχι στο επόμενο, στο μεδεπόμενο, για το παραλιακό μέτωπο και την ανάπλασή του σχετικά με τον αρχιτεκτόνιο διαγωνισμό. Μεγάλα ζητήματα αυτά. Μεγάλα ζητήματα. Ή θα δούμε άλλες εφαρμογές σε άλλες πόλεις που έγιναν και πέτυχαν, κοιτώντας προς τη Δύση εννοείται, γιατί εκεί είναι ο πολιτισμός, ή θα μείνουμε προσιλωμένοι και προσκολλημένοι σε αγκυλώσεις που έφεραν και το ελληνικό κράτος πίσω. Εδώ λοιπόν τι θα εννοεί, κοιτάξουμε τι να εννοεί, δούμε το πώς θα αξιοποιηθεί η παραλιακή ζώνη προς όφελος του πολίτη της Πάτρας και μόνο. Αυτό αφορά και την οικονομική αναβάθμιση της περιοχής και την δημιουργία θέσεων εργασίας και τη δημιουργία ελεύθερου τόπου και πάρκων αναψυχής. Μιλάτε τώρα για αναψυχιακή προοπτική. Φυσικά. Πολύ φοβάμαι ότι πάμε με τα όρια, τα στενά του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού σε μία ανάπλαση, αλλά νότιο πάρκο και κάτι περισσότερο. Ίσως. Όχι, στο νότιο πάρκο δεν έγινε καμία μελέτη. Ξεκίνησε και έγινε μία απλή, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ένας απλός εξοραϊσμός. Και έχει γίνει μια καλή προσπάθεια, αλλά μέχρι εκεί δεν έχει γίνει, δεν υπάρχει. Μα αυτό λέω, ότι πάμε για μια ανάπλαση στην ότι υπάρχουν κάτι μεγαλύτερο. Για να μην παρεξηγούμε και αρχίζουν κάποιοι και λένε ότι πάμε για ξεπουλήματα κτλ. Ξεκαθάρισα. Ό,τι γίνει θα πρέπει να είναι προς όφελος του πολίτη της Πάτρας και μόνο. Και μιλάω για οικονομική αξιοποίηση έτσι ώστε να έχουμε θέσεις εργασίας και για εξασφάλιση όσο γίνεται περισσότερων στρεμμάτων για την αναψυχή του πολίτη, χωρίς να επιβαρύνεται στις χρήσεις ο πολίτης. Mm. Εδώ είναι ξεκάθαρη πολιτική. Mm. Αυτό όμως πάλι θέλει μία πολιτική συμφωνία. Δεν αξίζει αυτό, κύριε Γκογκόλη, κύριε Γεωργόπουλε, να καθίσουμε όλες οι παρατάξεις, οι επικεφαλής των παρατάξεων, με επικεφαλής του Δήμαρχου. Και να πει ο Δήμαρχος, παιδιά, εγώ σκέφτομαι να κάνουμε αυτό, 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 με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε. Πώς το βλέπετε σιγά, τώρα και εσείς, ναι, να καταθέσουμε τις απόψεις μας και ναι, να περνάνε ή δυνατόν τα ψηφίσματα ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν υπάρχει πιο ωραίο στην αυτοδιοίκηση, γιατί αν βλέπεις τη ζωή στην πόλη σου και ζεις και αγαπάς την πόλη σου, τότε πραγματικά όχι απλώς οφείλεις να είσαι συνανετικός, αλλά πρέπει να κάνεις τη μεγαλύτερη προσπάθεια να έχεις το καλύτερο αποτέλεσμα. Το σίγουρο είναι ότι θα πλήξουμε όχι κατά ανάγκη λόγω τριβών. Εμείς θα έχουμε παραγωγική αντιπολίτευση και το είπα. Τι σημαίνει αυτό? Θα κάνουμε και προτάσεις. Θα περιμένουμε πρωτοβουλίες του Δημάρχου έτσι ώστε να συζητάμε και όταν νιώθουμε ότι έχουμε αφουγκραστεί σωστά την κοινωνία και πρέπει να κάνουμε προτάσεις για συγκεκριμένα θέματα, θα το κάνουμε και θα τα διεκδικούμε αυτά μέχρι το τέλος. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να ευχηθούμε καλή θητεία, κύριε Νασόπουλε. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλή σας συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ακολουθεί το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, weekend προσφορές στα μάρκετινγκ. Βαρελίσια φέτα, μόνο 5,65 το κιλό. Μέλι ανθέων 720 γραμμαρίων, μόνο 2,85. Και σούπερ τιμή! Αραβοσιτέλαιο 1 λίτρου, μόνο 1,18. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ακόμα πιο οικονομικά στα μάρκετινγκ. Μέσα στην κρίση είναι η λύση. Ρογκάλας Lift. Νούμερο 1 σε ενελκυστήρες σκάλας με πλατφόρμα ή καρέκλα. Ανακαλύψτε μια τεράστια γκάμα για ευθείες σκάλες ή σκάλες με στροφές. Rogallas Lift. Μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες. Χαρείτε υψηλή αισθητική, τεχνογνωσία, ποιότητα και ασφάλεια. Δίπλα σας με οργανωμένο σέρβις, ανεξάντλητη γκάμα ανταλλακτικών και πανελλαδική κάλυψη. Τερψιθέας 4 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-438-225. Rogallas Lift. Ο κόσμος μας χωρίς εμπόδια. Σήμερα περιμένεις από μια τράπεζα να μην είναι απλώς μια τράπεζα. Περιμένεις περισσότερα. Περιμένεις να ανταμείβει τη συνέπειά σου. Γι' αυτό και στην Τράπεζα Πειραιώς επιβραβεύουμε την έγκαιρη αποπληρωμή των στεγαστικών δανείων με επιστροφή χρηματικού ποσού που ισοδυναμεί με μείωση του επιτοκίου σας κατά 0,10%. Με ένα γέλο για κάθε 1 ευρώ της μηνιαίας σας δόσης. Ενώ κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει ολόκληρο το ποσό της δόσης του σε γέλους, προσφέροντάς σας για την ανακαίνιση του σπιτιού σας επισκευαστικό δάνειο με το χαμηλότερο επιτόκιο στην αγορά. Επιβραβεύουμε τη συνέπεια με συνέπεια. Τράπεζα Πειραιώς. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, καθώς και τα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, είναι στη διάθεση των πελατών μας, έτσι ώστε η ασφάλεια της οικογένειάς σας να είναι δική μας υπόθεση. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εδώ και 35 χρόνια, στην υπηρεσία του πελάτη.
Τώρα η δεύτερη γενιά, άριστα καταρτισμένη, δίνει λύση και ασφάλεια σε ό,τι αφορά το αυτοκίνητό σας. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδίκευση Hyundai, Kia, Daewoo, καθώς και όλες τις εταιρείες αυτοκινήτων. Νέες παροχές, υγρά αεριοκίνηση, καθώς και οδική βοήθεια. Αφή Αντωνέλη. Θα μας βρείτε Δημοκρατίας 21, Οβριά. 2610 524 447. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Ψάχνετε κάτι ιδιαίτερο σε πλακάκια και είδη υγιεινής? Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ιδιαίτερες προτάσεις και εκπληκτικές προσφορές. Πλούσια γκάμα σε πλακάκια μεγάλων διαστάσεων. Ενεργειακές λύσεις θέρμανσης με σύγχρονα συστήματα υψηλής τεχνολογίας και απόδοσης. Ντερτινής. Πλακάκια είδη υγιεινής, θέρμανση Ντερτινής. Υψηλή ποιότητα, απόδοση και εγγύηση στις καλύτερες τιμές. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 στην Πάτρα. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του ΛΕΠΑΝΤΟ. Μικροεγκληματικότητα, τροχονομικές παραβάσεις και κατάληψη πεζοδρομίων είναι μεταξύ άλλων στην κορυφή της ατζέντας της τοπικής ελληνικής αστυνομίας. Αυστηρός για την πάταξη της μικροεγκληματικότητας, των τροχονομικών παραβάσεων και της κατάληψης των πεζοδρομίων εμφανίστηκε στην πρώτη του επαφή με τους δημοσιογράφους ο υποστράτηγος Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Ελλάδας, Νικόλος Πανουδάκης, ο οποίος τόνισε κατηγορηματικά ότι ενισχύθηκε με εκπαιδευμένο προσωπικό η ομάδα Δίας, αυξήθηκαν οι περιπολίες, προσωπικό από τα γραφεία ανέλαβε καθήκοντα στους δρόμους και όλοι μαζί στοχεύουν στην εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες που στο εξής θα βλέπουν την αστυνομία δίπλα τους για να τους προστατεύει. Ερωτηθείς για το αν το προσωπικό επαρκεί, δήλωσε: «Θα πορευτούμε με το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουμε με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα». Ο υποστράτηγος επεσήμανε ταυτόχρονα ότι μέσα άμεσα σχέδια δράσης θα είναι και το κυκλοφοριακό. Στο πλαίσιο της αντιεγκληματικής πολιτικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, έχουμε δώσει ορισμένες προτεραιότητες και στόχους. Οι πολίτες θέλουν να νιώθουν ασφάλεια. Θέλουμε να νιώθουν ασφάλεια, να μας έχουν δίπλα τους. Επανδρώσαμε την ομάδα Δίας. Έχουμε βγάλει, ίσως θα το έχετε δει και εσείς, καθημερινά είναι ομάδες και περιπολούνε. Ο πολίτης πρέπει να αισθάνεται δίπλα την αστυνομία και όχι απέναντι. Η μικροεγκληματικότητα που αντιμετωπίζουμε εδώ στην Πάτρα, την αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Κάνουμε στοχευμένους ελέγχους σε περιοχές που παρουσιάζουν παραβατικότητα, όπως είναι η, μπορούμε να αναφέρουμε, ας πούμε, την Κάτω Αχαγιά ή οπουδήποτε, όποιες περιοχές παρουσιάζουν παραβατικότητα. Κάνουμε περισσότερους ελέγχους στο λιμάνι με τους αλλοδαπούς καθημερινά, συνεργασία με το λιμενικό. Είμαστε παρόν. Ό,τι παρουσιάζεται, λάθρομετανάστες, οτιδήποτε, το αντιμετωπίζουμε. Με ναρκωτικά, οτιδήποτε παρουσιάζεται, η αστυνομία είναι δίπλα στον πολίτη. Όσον αφορά για την τροχέα, το κράνος, έλλειψη κράνους, κυκλοφορία των πεζών να γίνεται ελεύθερα στα πεζοδρόμια. Έχουμε κάνει έγγραφα να ζητήσουμε οριοθέτηση χώρων στάθμευσης δικύκλων. Οι ράμπες αμαία να οριοθετηθούν, ώστε να είναι ελεύθερη η διέλευση ατόμων με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένων ανθρώπων. Θα πραγματοποιούνται στοχευμένες κινήσεις με εξορμήσεις σκούπα, γιατί ο πολίτης πρέπει να ξέρει, σύμφωνα με τον κύριο Σπανουδάκη, ότι η αστυνομία θα είναι στο πλευρό του. Οι αστυνομικοί με τα ποδήλατα, αν δεν κάνουν την εμφάνισή τους μέσα στο Σεπτέμβριο, θα αναλάβουν δράση από το επόμενο καλοκαίρι. Ενώ ήδη ο υποστράτηγος έχει ζητήσει από το Δήμο της Πάτρας να οριοθετήσει με διαγραμμή στις ράμπες των πεζοδρομίων, για να μην υπάρχει δικαιολογία κατάληψής τους από τους οδηγούς, να εντείνει τα μπλόκα των παραβάσεων του ΚΟΚ, θα ζητήσει από την περιφέρεια να κάνει διαγραμμή στην Πατρών Πύργου, ώστε οι οδηγοί να βλέπουν ποιο είναι το ρεύμα τους και πού τελειώνει ο δρόμος, ενώ τόνισε ότι ίσως και άμεσα οι κλήσεις θα καταγράφονται ηλεκτρονικά.
Λύθηκε το μυστήριο στον πύργο, κυρίες και κύριοι, για τα γκράφιτι με αίμα στους τοίχους. Είχε κόψει το χέρι του και έγραφε συνθήματα. Άτομο που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα φέρεται να είναι ο δράστης περιστατικού με γκράφιτι σε χώρο του Καπί Πύργου στην Αγία Βαρβάρα. Ο 22χρονος είχε τραυματιστεί στο χέρι και προκάλεσε και νέο τραύμα για να γράψει στον τοίχο και στην πόρτα με το αίμα του συνθήματα, κάποια από αυτά κωδικοποιημένα και υβριστικά προς την αστυνομία. Ο νεαρός που μένει σε χωριό του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, άγνωστο ακόμα το γιατί, αφού αυτοτραυματίστηκε, άρχισε με το αίμα που έτρεχε από το χέρι του να ζωγραφίζει στους τοίχους. Η υπόθεση με την οποία ασχολήθηκαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πύργου εξιχνιάστηκε και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Ωστόσο, λόγω της ιδιαιτερότητας του περιστατικού, σύμφωνα με πληροφορίες, το οικογενειακό του περιβάλλον έχει ζητήσει ψυχιατρική γνωμάτευση. Συνεχίζουμε με την πολιτική επικαιρότητα. Θα καλησπερίσουμε τώρα τον βουλευτή ΑΧΑΙΑ στο ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μάρκο. Καλησπέρα, κύριε Μάρκο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς, στους θεατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, νομίζω ότι έχετε μείνει σε μια προεκλογική ρητορική σχετικά με την επελάβνουσα κακιά Νέα Δημοκρατία. Ενώ βλέπουμε μια απήχηση με βάση βέβαια τις δημοσκοπικές μετρήσεις για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ακόμη και εντός του ΣΥΡΙΖΑ, όπως σε μέτρα για τη μείωση του έμφυα, για τις επιχειρήσεις στα εξάρχεια, για το πανεπιστημιακό άσυλο. Σας προβληματίζει το γεγονός? Να το δούμε, αν θέλετε, και ένα ακόμα και τα παραδείγματα που αναφέρατε. Βεβαίως, προφανώς, αν θέλετε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καθόλου προεκλογικό κλίμα στην πολιτική του. Έχει σαφέστατη μία αντιπολιτευτική ρότα, η οποία έχει με δεδομένο και το πρόγραμμά του και την εμπειρία του και την ιστορία του και την πράξη του ως κυβέρνηση, έχει συγκεκριμένα πράγματα τα οποία αντιπαρατίθεται απέναντι στην κυβέρνηση. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι και να ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ να ήταν αλλιώς, δεν τον αφήνει η κυβέρνηση να αγιάσει. Διότι αν θέλετε να κάνουμε 2 μήνες έτσι μια πολύ σύντομη επισκόπηση, θα δούμε ότι έχουμε 3-4 κατευθύνσεις της κυβερνητικής πολιτικής, οι οποίες πραγματικά όλες είναι αδιανόητες. Πρώτον, τα περίφημα σχέδια που υπήρχαν για όλα τα θέματα. Δεν υπήρχε τίποτα. Ένα και συγκεκριμένο είχε προετοιμαστεί και αυτό ήταν κατά κοινή νομολογία, αυτό το επιτελικό κράτος, που εδώ αφενός μεν ήταν σαφής η συγκεκριμένη συντηρητικοποίηση της πολιτικής και της κυβερνητικής πλειοψηφίας, τακτικής, αλλά ταυτόχρονα ακόμα και σε αυτό υπήρξαν πάρα πολλά ανακολουθίες. Ξέρετε κάτι, έχουν έρθει γύρω στα 5-6 νομοσχέδια και μάλιστα κατά ρυπάς, κατ' επίγον ήρθε το νομοσχέδιο για άδειες οδήγησης και άλλα και άλλα. Είναι τόσο εμφανές ότι είναι πρόχειρα κατασκευασμένα που σε κάθε νομοσχέδιο που έρχεται μετά από το προηγούμενο υπάρχουν τροπολογίες που διορθώνουν παραλήψεις και λάθη του προηγούμενου. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ήρθε το νομοσχέδιο που έφερε το σωφρονιστικό σύστημα, άλλο τερατούργημα, στο Υπουργείο Προστασίας Πολίτη. Δεν υπάρχει διεθνές τέτοιο παράδειγμα. Για τη μεταφορά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μόνο στην Άγρια Δύση, το Φάρο Έστ, τότε που δεν υπήρχε δικαστής, ο Σερίφης έκανε και το δικαστή. Τώρα τον κάνει το Σερίφη και το δικαστή ο κύριος Χρυσοχοίδης. Λοιπόν, ήρθε αυτό και μετά στο επόμενο αμέσως κατετέθη τροπολογία να η ιατροδικαστική υπηρεσία να γυρίσει πίσω στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί ήταν αδιανόητο. Υπήρχαν τεράστια θέματα. Ένα παράδειγμα σας έφερα. Εγώ να συμφωνήσω ενδεχομένως μαζί σας ότι δεν κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ στήρα αντιπολιτευτική γραμμή. Άλλωστε δεν θα μπορούσε, γιατί είναι ένα κόμμα το οποίο έρχεται από μια ήττα, είναι ένα κόμμα το οποίο καλείται να διαχειριστεί αυτή την ήττα και μάλιστα να προχωρήσει την αναδόμησή του, στην ανασυγκρότησή του. Πόσο κοντά ή μακριά είμαστε από το να έχουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ αμέσως ή λίγο πριν το συνέδριο που δεν θα έχει καμία σχέση με το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς, αλλά θα είναι ένα νέο δημιούργημα σοσιαλδημοκρατίας? Ναι. Καταρχήν να σας πω ότι αυτό το δίλημα είναι ψευτοδίλημα. Και να επιχειρηματολογήσω πάνω σε αυτό,
Γιατί θα μου πείτε κομματικό πατριωτισμό θα πουλήσεις, αυτό θα μας πεις. Όχι. Εγώ ένα και ισχυρό επιχείρημα έχω πάνω στο γεγονός ότι αυτό είναι ένα ψευδοδίλημα, το εξής. Είναι γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σε αναντιστοιχία, το στελεχικό του και το κομματικό του δυναμικό, με το ποσοστό και την κυβερνησιμότητα που εξέφραζε ως κυβέρνηση. Σαφώς και ήταν. Προφανώς αυτό είναι ένα υστέρημα και το οποίο, αν θέλετε, το πληρώσαμε. Τώρα, όπως έχετε αντιληφθεί, πλέον αυτό το πράγμα αλλάζει και έρχεται τώρα να ανοίξει το ΣΥΡΙΖΑ, να γίνει κόμμα της πλατιάς κοινωνίας που να αντιπροσωπεύει αυτό που αντιπροσωπεύει το 34% που πήρε. Με συγχωρείτε, εδώ ακριβώς είναι το δίκαιο. Εδώ. Θα γίνει σοσιαλδημοκρατία ή θα μείνει λίγο σπάστης. Γιατί αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι να αλλάξει για να πείσει αυτούς που τον ψήφισαν ότι αυτός πάει προς αυτούς και όχι να διατηρήσει και να ενισχύσει το ότι εσείς με ψηφίσατε για αυτό που ήμουνα, αλλά εγώ σας θέλω μέσα σε αυτό που είμαι, αντιλαμβάνεστε ότι αλλάζει όλο το σκηνικό και όλο το πολιτικό σκηνικό. Ωραία, πολύ ωραία. Το επιχείρημά μου είναι λοιπόν ότι αυτοί που έρχονται στο ΣΥΡΙΖΑ και πιστέψτε με από όλη την Ελλάδα, υπάρχουν μηνύματα από όλες τις νομούς και τις πόλεις της χώρας για αθρώες εγγραφές μελών στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί λοιπόν που έρχονται, και απαντάω αμέσως στο ερώτημά σας, κύριε Γεωργόπουλε, είναι πιο προχωρημένοι από τους υπάρχοντες, από τα υπάρχοντα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Μακάρι. Είναι πιο σαφείς, πιο ριζοσπάστες, πιο ξεκάθαρες αυτό που θέλουν και ξέρετε και κάτι. Δεν κουβαλάνε και την, ας πούμε, να το βάλω εντός εισαγωγικών, τις όποιες αμαρτίες της κυβερνησιμότητας που μπορεί να επισόρευσε η τετραετία. Είναι πολύ πιο προχωρημένοι και αυτούς τους είδαμε όλοι, και εγώ προσωπικά λόγω της προεκλογικής εκστρατείας, στις πλατείες, στους δρόμους, στις λαϊκές αγορές. Διαφωνείτε με τις αλλαγές, τις διοικήσεις σε οργανισμούς, σε νομικά πρόσωπα από την συγκεκριμένη κυβέρνηση και από την εκάστοτε κυβέρνηση, υπό την έννοια του ότι εκτελεί πολιτική, κεντρική πολιτική, και άρα θα πρέπει ο πρόεδρος, η επιτροπή, να συμφωνεί με τον υπουργό, να συμφωνεί με την κυβέρνηση. Γιατί σας είδα να παρεμβαίνετε και για τους διοικητές στα νοσοκομεία και για υπόλοιπες διοικήσεις. Μάλιστα. Ωραία. Και είναι και ωραίο και το παράδειγμα που φέρατε. Προφανώς οι πολιτικές θέσεις οφείλουν να εκφράζονται από πολιτικά πρόσωπα που πολιτεύονται με βάση την κεντρική γραμμή του κόμματος που είναι κυβέρνηση. Αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία σε αυτό. Ας πούμε στα υγειονομικά, στον τομέα της υγείας. Οι διοικητές των ΙΠΕ, οι οποίοι είναι πολιτικά πρόσωπα και ασκούν κυβερνητική πολιτική, οφείλουν να έχουν ένα τέτοιο πρόσημο και βεβαίως να είναι και στοιχειοδός ικανοί. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Μην μπούμε σε λεπτομέρειες αυτού. Αλλά οπωσδήποτε είναι αποδεκτό. Ας έρθουμε πιο πέρα όμως. Στους διοικητές των νοσοκομείων. Οι διοικητές των νοσοκομείων έχουμε ζήσει δεκαετίες τις οποίες με την επαύριο κάθε εκλογικής διαδικασίας, ο αποτυχών βουλευτής ή κάποιος απόστρατος ερχόταν και γινόταν διοικητής στα νοσοκομεία. Ο αποτυχών υποψήφιος βουλευτής. Επί ΣΥΡΙΖΑ, πιστέψτε με και μπορώ να σας το επιχειρηματολογήσω αυτό, αυτή η διαδικασία σταμάτησε. Ήμουν μέλος της Επιτροπής Επιλογής των Διοικητικών των Νοσοκομείων, η οποία ήταν πενταμελής θεσμική επιτροπή, από εκπροσώπους, εγώ ως πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, που επιλέξαμε τους διοικητές, αυτούς που είναι αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία. Τα κριτηριά μας ήταν απολύτως τεχνοκρατικά, απολύτως τεχνοκρατικά. Δεν είχαμε κομματική παρέμβαση, προσέξτε, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής. Είχαμε ενημέρωση που υπάρχει κομματικό πρόσημο. Αλλά αυτό δεν έπαιξε τον κύριο ρόλο στο τι θα επιλέξουμε. Θέλω δε να συμπληρώσω το εξής, ότι αυτά ξεκίνησαν το 2016. Ένα χρόνο νωρίτερα που εκρίνονται διοικητές και στη θέση δική μου ήταν ο τότε πρόεδρος του ΚΕΣΥ που ήταν πρώην υπουργός και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, αυτός παρέμενε στη θέση του και συμμετείχε σε αυτή την επιτροπή. Τώρα που άλλαξε και ήρθε η Νέα Δημοκρατία με οικοδόμηση το πελατειακό της κράτος, τι έκανε το πρώτο πράγμα που έκανε? Άλλαξε τον νόμο και αυτόματα πέταξε έξω από την επιτροπή που θα κρίνει τους διοικητές. Είναι υπάλληλος του Υπουργείου, αν δεν κάνω λάθος. Τον πρόεδρο του και εσύ, ακριβώς. Κύριε Μάρκο, είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή ενδεχομένως. Και θα μπορούσα να σας φέρω πολλά παραδείγματα όπου και δικοί σας κομματικοί άνθρωποι πήραν εξαιρετικά πόστα.
από την Επιτροπή. Γιατί μπορεί να πει κανείς ότι στο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχουν ικανοί κάνετε. Άνθρωποι ή επειδή είναι ΣΥΡΙΖΑ όφυλαν να μην πάρουν με αυτό που δικαιούνται. Γιατί αυτό θα σας έλεγα και καλά κάνατε. Άλλωστε μόλις χθες τοποθετήθηκα από αυτό εδώ το Δελτίο Ειδήσεων και είπα ότι το θεωρώ και εν μέρει ανοησία να βάζουμε θέμα ότι δεν πρέπει να είναι κάποιος κομματικός ο οποίος αν είναι από το πάνω ράφι να μην καταλαμβάνει πώς θα. Εγώ να σας πω όμως κάπου αλλού. Να πω ένα τελευταίο παράδειγμα, ναι. Να συγχωρείτε, μπορεί για να επιχειρηματολογήσω. Ναι, πόσα νοσοκομεία έχουμε στην Αχαΐα? Ένα Αίγιο, δύο Ρίο, τρία Γιαντρέας, τέσσερα Καραμαδάνιο και πέντε Καλάβρητα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, από αυτά τα πέντε νοσοκομεία, στα δύο ήταν αριστερόστροφοι διοικητές. Στα άλλα τρία ήταν από την άλλη πλευρά. Τώρα, που είναι τώρα παρόντες διοικητές, επιλεγμένοι από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, λοιπόν, αλλά έχουν πάθει και μία ψιλομετάλλαξη τώρα τελευταία, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ζούμε στον αστερισμό των πολιτικών μεταλλάξεων και να σας πάω εμέσως, πριν σαφώς, σε αυτές τις μεταλλάξεις έτσι όπως διαμορφώθηκαν, γιατί μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να έχασε τις εθνικές εκλογές, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές σε επίπεδο Αχαΐας κατέκτησε ένα εξαιρετικό και πέτυχε ένα εξαιρετικό ποσοστό, όπως γνωρίζετε. Όμως κάτι τέτοιο δεν συνέβη ούτε στο Δήμο Πατρέων, ούτε στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Ο ΣΥΡΙΖΑ που τόσο τιμήθηκε από την εκλογική βάση της Αχαΐας και της Πάτρας καταποντίστηκε σε δύο κομβικής σημασίας μετερίζια της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και που έχει τόσο μεγάλο βάρος. Έτσι. Εδώ μιλάμε ενδεχομένως και για προσωπική ήττα του ίδιου του Πρωθυπουργού ως προς την επιλογή των προσώπων ή του προσώπου. Γιατί έχω την αίσθηση ότι για τον Γιώργο τον Ρόρο θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για το πώς βρέθηκε να είναι υποψήφιος Δήμαρχος Πατρεών. Λάχι. Δεν έχετε την αίσθηση ότι κάτι δεν κάνατε καλά. Δεν έχετε την αίσθηση ότι είναι, δεν είναι και τόσο κομψό και όμορφο να σε τιμάμε ένα εξαιρετικό ποσοστό κατά επανάληψη στην Αχαΐα και να μην έχεις παράξει ένα αυτοδιοικητικό στέλεχος που έστω δεν θα σου πάρει την περιφέρεια αλλά θα προσδιορίζει την ταυτότητά σου και καταφέρνει να απαντήσει για ένα χρήστη πολιτικών επιλογών και στηρίξεων του παρελθόντος. Ναι, καταρχήν έχετε δίκιο. Από τη στιγμή που έχουμε αυτό την κατάσταση, τα πάντα κρίνονται από το αποτέλεσμα. Να υπάρχει καμία αμφιβολία λοιπόν ότι εδώ υπάρχει κάποιο θέμα, κάποιο πρόβλημα. Θα ξεκινήσουμε από το εξής βασικό όμως, το οποίο οφείλετε να λάβετε υπόψη σας. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο τώρα, αλλά και το 2015 και το 2014, για σειρά ιστορικούς λόγους, που αυτό είναι αντικείμενο μιας ολόκληρης κουβέντας, δεν είχε δεσμούς και ρίσματα με δύο σημαντικά στοιχεία της κοινωνικής ζωής. Την αυτοδιοίκηση και το συνδικαλισμό. Δεν είχε ποτέ. Πιο σημαντικό να αποκτήσει όντως κυβέρνηση όμως. Ναι, αλλά ξέρετε, όταν δεν έχεις όμως από κάτω τους αυτούς τους θεσμούς και θα σας ανατρέξω στα λεγόμενα του Γκράμψη, ο οποίος είναι ο οπαδός της δημοκρατικής πορείας προς το σοσιαλισμό, ο οποίος λέει ότι φτιάχνεις αυτούς τους σταθμούς ούτως ώστε να πατήσει μια κυβέρνηση η οποία θα μπορέσει να πάρει την εξουσία δημοκρατικά και να συνεχίσει να την ασκεί. Γι' αυτό έγινε ο κ. Κατσιφάρα. Αλλά με συγχωρείτε τώρα. Ναι. Άλλο η μάζεσαι εξουσία και ενδεχομένως άλλο το ευρωκομμουνισμός και κράτος και άλλο ΣΥΡΙΖΑ του 2019 και του 2018, ο οποίο θα μπορούσε να έχει καθορίσει την τύχη του στην Αχαΐα. Λοιπόν, πρέπει να απαντήσει Γιάννη για να κλείσουμε. Δεν έχουμε απαντήσει. Ναι. Έχει απαντήσει. Να απαντήσω. Αλλά η ουσία είναι αυτή. Ναι. Ότι λοιπόν, καταφέρατε τα κατόρθωτο. Να παίρνετε ένα τεράστιο ποσοστό στις εθνικές εκλογές στην Αχαΐα και να μην έχετε καν μια αξιοπρεπή πορεία στο Δήμο της Πάτρας και μια καταστροφική πορεία συγχρόνως να έχετε στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Έχετε ένα περιφερειακό σύμβολο. Και δεν είναι καν ο γραμματέας σας. Πήραμε 34% στην Αχαΐα. Σωστό. Πήραμε 34%, όχι 38%. 40%. Στην Ελλάδα ήθελα να πω. Ναι. 34% στην Ελλάδα. Πόσο είχαμε πάρει παραπάνω το 2015 που γίναμε κυβέρνηση? 4% παραπάνω. Πήραμε ένα τεράστιο ποσοστό. Πείτε μου, σε όλη την Ελλάδα έχουμε αντιστοιχεία του 34% σε αυτοδιοικητικά στελέχη? Προφανώς και όχι. Όχι. Άρα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα. Που ναι. Έχει και πτυχές πατρινές. Αν είχατε χρόνο θα σας απαντούσα και σας. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Αλλάζουμε θεματολογία στο Αντήριο, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου. Βρίσκονται τα ιερά θρησκευτικά κοιμήλια, κυρίες και κύριοι, έως το βράδυ της Κυριακής από το Άγιο Όρος.
Με μια λαμπρή υποδοχή κατέφθασαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Αντιρίου η πνευματική θησαυρή της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους. Κομμάτι από το τίμιο ξύλο του Ιησού Χριστού και λείψανο του χεριού της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Τα λείψανα παρέλαβε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος, συνοδευόμενος από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κερνίτσης Χρύσανθο, ιερείς της Μητροπόλεως, τους συνοδούς μοναχούς του Αγίου Όρους και πλήθους πιστών. Είναι μεγάλη απολογία και για το Αντιρίο, την ενορία του Αντιρίου, αλλά και για όλη τη Μητροπολή μας, διότι θα έχουν τη δυνατότητα όλες οι ενορίες και από την Ναύπακτο έρθουν να σπαστούν το τίμιο σταυρό και το λείψανο το αριστερό χέρι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, η οποία ήταν μυροφόρος και εις Απόστολος. Είναι μεγάλη ευλογία, θεωρώ ότι είναι μεγάλη θησαυρή. Μέσα στην Εκκλησία μας, ο κόσμος μάλλον σήμερα θεωρεί θησαυρούς τα υλικά αγαθά και βεβαίως έχουν και αυτή την αξία τους, δεν κατηγορεί κανένας. Αλλά εκείνο που έχει σημασία στην Εκκλησία μας, έχουμε θησαυρό. Ο θησαυρός είναι ο Χριστός, φυσικά, ο οποίος είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Μετά θησαυροί είναι οι Άγιοι μας. Και βεβαίως θησαυροί είναι και τα μέλη της Εκκλησίας, οι χριστιανοί. Γι' αυτό και φέρομαι και τα λείψανα, το λείψανο της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, πρωτίστως βέβαια τον Τίμιο Σταυρό, ώστε να τα σπαστούν και να λάβουν τη χάρη και την ευλογία να εμψυχωθούμε πνευματικά ώστε να αντιμετωπίσουμε τα διάφορα προβλήματα τα οποία έχουμε στη ζωή μας. Ευχαριστώ και την Ιερά Μονή Σιμωνόπετρας που ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας και έχουμε αυτή τη μεγάλη ευλογία στην Ιερά Μητροπολή μας. Ευχαριστώ και εσάς που ήρθατε και καλύψατε όλη αυτή την εκδήλωση, οπότε οι χριστιανοί που θα δουν μέσα από το σταθμό σας αυτό το γεγονός πιθανόν να παρακινηθούν ώστε να λάβουν και εκείνη την ευλογία του Θεού. Να σημειωθεί ότι τα ιερά θρησκευτικά κοιμήλια θα παραμείνουν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Αντιρίου έως το βράδυ της Κυριακής 15 Σεπτεμβρίου και όλες αυτές τις ημέρες ο Ιερός Ναός θα παραμείνει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ και θα τελείται Θεία Λειτουργία. Αλλαγές θα ισχύσουν από αύριο στη χρήση καρτών πληρωμών. Θα απαιτείται κωδικός για συναλλαγές άνω των 150 ευρώ. Από αύριο 14 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει να ισχύει νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος εξειδικεύει συγκεκριμένες διατάξεις οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών. Ως εκ τούτου θα εφαρμόζονται στην Ελλάδα αλλά και πανευρωπαϊκά νέες απαιτήσεις ασφαλείας στις συναλλαγές που διενεργούνται με τη χρήση καρτών πληρωμών, χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων. Οι πελάτες καταναλωτές των τραπεζών έχουν λάβει ή θα λάβουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα λεπτομερή ενημέρωση και περαιτέρω πληροφορίες από τις τράπεζες συνεργασίας τους. Είτε με χρεωστική είτε με πιστωτική κάρτα, πλέον οι ανέπαφες επαφές θα κυμαίνονται στο ποσό των 150 ευρώ από 25 ευρώ που είναι σήμερα, αλλά οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα πλέον με τις πιστωτικές τους κάρτες. Θα πρέπει πρώτα να πάνε από τις τράπεζες όπου έχουν πάρει τις κάρτες, αν και θα τους ενημερώσουν τα τραπεζικά ιδρύματα, και να δηλώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου στις κάρτες αυτές. Έτσι ώστε να υπάρχει μία έξτρα εξασφάλιση για να μην μπορούν σε περίπτωση που χαθεί η κάρτα να τη χρησιμοποιήσει κάποιος άλλος για να κάνει την ανέπαφη συναλλαγή. Οι νέες αυτές απαιτήσεις θα αφορούν στις ακόλουθες περιπτώσεις συναλλαγών. Ανέπαφες πληρωμές με κάρτα σε τερματικά αποδοχή συναλλαγών των εμπόρων. Θα απαιτείται από τον κάτοχο της κάρτας η χρήση του κωδικού για την ολοκλήρωση ανέπαφων συναλλαγών του όταν αυτές υπερβαίνουν το ποσό των 150 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες που υπάρχουν. Και δεύτερον, μεμονωμένες πληρωμές σε περιβάλλον ηλεκτρονικού εμπορίου. Θα απαιτείται από τον εκδότη της κάρτας η ισχυρή ταυτοποίηση του κατόχου της και της συναλλαγής του. Εκεί θα μπει το πρώτο φρένο, γιατί εκεί θα πρέπει να χτυπήσει το πιν της κάρτας. Βέβαια, με κάθε συναλλαγή που θα κάνει, όπως ενημερώθηκα επιγραμματικά σήμερα από τις τράπεζες, θα, με κάθε συναλλαγή μέχρι τα 150 ευρώ θα του χτυπάει στο κινητό η συναλλαγή αυτή. Έτσι ώστε σε περίπτωση που χαθεί θα μπορέσει μέσω του κινητού του να μπλοκάρει την κάρτα. Για να επιτευχθεί η ισχυρή ταυτοποίηση θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά παράγοντες ασφαλείας όπως ενδεικτικά, δακτυλικό αποτύπωμα, κωδική e-banking, PIN κάρτας, password, μοναδικός κωδικός μιας χρήσης με μήνυμα SMS στο κινητό τηλέφωνο. Οι τράπεζες έχουν ήδη προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για να ανταποκριθούν έγκαιρα στις παραπάνω νέες υποχρεωτικές ρυθμίσεις. Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει την επιχειρηματικότητα στον αγροδιατροφικό τομέα.
Επενδυτές, αγρότες και περισσότερες από 30 startups από κάθε γωνιά του πλανήτη συμμετείχαν στο 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Παρούσα και η Τράπεζα Πειραιός ως χορηγός του συνεδρίου. Στο χαιρετισμό που απίφθινε ο κύριος Αλκιβιάδης Αλεξάνδρου, αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιός, στο επίσημο δείπνο του συνεδρίου στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο την περασμένη Παρασκευή, επεσήμανε μεταξύ άλλων: με δεδομένες τις ραγδαίες μεταβολές σε διεθνές επίπεδο και τις καινοτομίες θα εξαπλώνονται σε όλο τον κόσμο, η ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα είναι απαραίτητο να βασιστεί σε νέα παραγωγικά πρότυπα. Καθοδηγητές αυτής της αναγκαιότητας είναι οι νέοι αγρότες και οι ομάδες παραγωγών που στηρίζει έμπρακτα και επίμονα η Τράπεζα Πειραιός. Στις εργασίες του συνεδρίου παρευρέθηκαν περισσότεροι από 300 νέοι επιχειρηματίες, επενδυτές και εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων. Στο πάνελ προσκλήσεις για τον ελληνικό αγροτικό τομέα συμμετείχε και ο Ιωάννης Χανιωτάκης, Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών Αγροτικού Τομέα Τράπεζας Πειραιός, ο οποίος εστίασε στο πρωτοποριακό πρόγραμμα συμβολαϊκής τραπεζικής, τονίζοντας ότι το πρόγραμμα αυτό ανέδειξε στην πράξη ότι η συνεργασία, η διάχυση της πληροφορίας, η εκπαίδευση, η καινοτομία και η εξωστρέφεια αποτελούν τα συστατικά της επιτυχίας στην προσπάθεια δημιουργίας ισχυρών, ανθεκτικών και αειοφόρων αλυσίδων αξίας. Έτσι, δημιουργούνται προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο και ένα αναπτυξιακό παραγωγικό μοντέλο στον αγροδιατροφικό τομέα της χώρας μας. Στην εκδήλωση της Digital Greece, στο πάνελ «Μικρό Πιστώσεις, ένα εργαλείο χρηματοδότησης για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις», ο κύριος Αλέξης Πολιτάκης, επικεφαλής Κέντρου Εργασιών Αγροτικού Τομέα της Τράπεζας Πειραιός, αναφέρθηκε στα εξής: «Βασικός πυλώνας στη χρηματοδότηση της οικονομίας είναι να εξελιχθεί η χρηματοδότηση. Στην Τράπεζα Πειραιός έχουμε ήδη ξεδιπλώσει μία σειρά τραπεζικών χρηματοδοτήσεων, όπως το προϊόν «Μικροχρηματοδότηση Αγροτών». Η τράπεζα βρίσκεται και στο τελικό στάδιο των ενεργειών για να συμμετάσχει με σημαντικό ποσό στις χρηματοδοτήσεις μέσω του προγράμματος Easy, που αφορά σε δάνεια μέχρι 25.000 ευρώ σε πελάτες με δυσκολίες πρόσβασης στην τραπεζική χρηματοδότηση. Ο κύριος Νικόλαος Δεδούσης, στέλεχος αγροτικής τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιός, κατά τη συμμετοχή του στο πάνελ «Νέα χρηματοδοτικά μοντέλα για τον αγροδιατροφικό τομέα», είπε ότι η Τράπεζα Πειραιός στέκεται έμπρακτα δίπλα στους αγρότες και προσφέρει ένα ευρύ πακέτο με προϊόντα και υπηρεσίες επίπεδου, με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων και αειοφόρων εκμεταλλεύσεων. Πέμπτη 12 έως και Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου. Ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Αντιρίου υποδέχεται το άφθαρτο χέρι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής και το τίμιο ξύλο από την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους. Επίσημη υποδοχή 5η 12 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Καθημερινά ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. 12 έως και 15 Σεπτεμβρίου. Το άφθαρτο χέρι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής από τη Σιμωνόπετρα του Αγίου Όρους στο Αντίριο. Καφές είναι αυτός, καλός, απίθανος, πλούσια γεύση, φοβερό καϊμάκι και μυρωδιά. Είναι από το παραδοσιακό καφεκοπτείο Τσουκαλά. Επιλέγουν τους κόκκους από όλο τον κόσμο, φτιάχνουν δικό τους χαρμάνι και το ψήνουν σε δική τους βιοτεχνία με δική τους συνταγή. Απίθανος ο Τσουκαλάς, φύγαμε. Παραδοσιακό καφεκοπτείο Τσουκαλάς. Μοναδικό χαρμάνι ελληνικού καφέ. Τραγανή, φρέσκη ξηρή καρπή. Λαχταριστές καραμέλες, είδη ζαχαροπλαστικής και μνημοσύνου. Μεγάλη ποικιλία σε βιολογικά προϊόντα, μυρωδάτα μπαχαρικά, βότανα και διαβητικά προϊόντα. Παραδοσιακό καφεκοπτείο Τσουκαλάς. Ιντζέ 14, Ναύπακτος και στο Facebook καφεκοπτείο Τσουκαλάς. Τσουκαλάς, εδώ ο καφές είναι η ιεροτελεστία. Αισθητική που αναδεικνύει κάθε χώρο. Ποιότητα που καλύπτει κάθε απέτηση. Επιλογές που ικανοποιούν κάθε στυλ. Πορσελάνα,
Πλακάκια και είδη υγιεινής. Αμέτρητες επιλογές πλακιδίων για το δάπεδο, τον εσωτερικό χώρο του σπιτιού και τον κήπο σας, μαζί με ολοκληρωμένες και ετοιμοπαράδοτες προτάσεις μπάνιων. Επίσης, μονωτικά υλικά, υλικά θερμοπρόσωψης και γυψοσανίδες. Ανακαλύψτε τα όλα στο νέο ανακαινισμένο κατάστημα. Πορσελάνα. Στο Λιγιάννα Φπάκτου. Τηλέφωνο 26340-38393. Επώνυμη επιλογή. Ασύγκριτη υπεροχή. 1950, η εταιρεία Δομικά Πασίση ΑΕ ξεκινά τη δραστηριότητά της στο χώρο των δομικών υλικών. Σήμερα, η εταιρεία Σταθμός αποτελεί πλέον ηγέτη του κλάδου χονδρικής και λιανικής πώλησης, εφοδιάζοντας την ελληνική αγορά με σύγχρονα και ποιοτικά δομικά υλικά. Τα πάντα για τη δόμηση. Εισαγωγή ξυλίας κεραμοσκεπών. Οικοδομικής, βιομηχανικής. Αποκλειστική διάθεση των παραθύρων στέγης Velux. Της νούμερο 1 εταιρείας παγκοσμίως. Κεραμίδια με μοναδική τεχνολογία Smalto, με εγγύηση εφόρου ζωής. Προμήθεια και εφαρμογή σε μονωτικά υλικά. Εξωτερική θερμομόνωση και υγρομόνωση. Προϊόντα σιδήρου. Σίδηρος μπετόν. Αποκλειστική αντιπροσώπευση γυψοσανίδων Knauf. Όλα στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας 25.000 τετραγωνικών μέτρων. Επισκεφτείτε μας στα τρία σημεία. Στην Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου, στη Θεμιστοκλή Νόβα, Ναύπακτος, έναντι Ξενία και στο Κέντρο Διανομής Πατρών. Δομικά Πασίση ΑΕ. Καινοτομία. Ποιότητα. Εγγύηση. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Λεπάντο. Ευχαριστούμε που και σήμερα επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Γεια σας.